Μάκη στον Τάσο και πάμε να συνδεθούμε απευθείας με την Έλβη Μιχαηλίδου που βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Έλβη, τα συναισθήματα παίξανε τεράστιο παιχνίδι χθες για τις καρδιές όλων των Ελλήνων και δεν ξέρω αν μπορεί κανένας να συναισθανθεί πώς αισθάνθηκαν αυτά τα παιδιά, τα παίκτες Εθνικής Ελλάδος, όταν έδωσαν το δικό τους αγώνα, στα αποδυτήρια έδωσαν έναν όρκο και μια υπόσχεση να αγωνιστούν για τη μνήμη του συμπαίκτη τους. Πώς είναι να αγωνίζεσαι λοιπόν, τα κατάφεραν, αλλά όταν τελείωσε αυτός ο αγώνας και είδαμε να ξεσπούν σε κλάματα και ο θρήνος, η οδύνη της απώλειας να τους κατακλείζει, δεν νομίζω να υπήρχε Έλληνας που να μην δάκρυσε, να μην βούρκωσε, να μην ανατρίχιασε. Καλημέρα Ελένη, πραγματικά νομίζω ότι ήταν σαν να είχαν έναν... μια ώρα τη δύναμη, έναν 12ο παίκτη από τον ουρανό, τον George Baltoc μαζί τους χθες, οι διεθνείς μας, γιατί ήθελε πάρα πολύ μεγάλα ψυχικά αποθέματα για να πετύχουν αυτό που πέτυχαν. Σκέψου ότι πριν από λίγες ώρες από τη σέντρα, μάθανε ότι έχουν χάσει έναν συμπαίκτη τους, έναν αδελφό τους. Και έδωσαν όρκο ότι θα μπουν να παίξουν για εκείνον. Θα μπουν να πάρουν ό,τι καλύτερο ήταν δυνατό από το παιχνίδι για εκείνον. Να τον κάνουν υπερήφανο, όπως είπαν. Και τον έκαναν σίγουρα και στο τέλος η εικόνα που βλέπουμε τώρα με τον Μπακασέτα, τον αρχηγό της Εθνικής, τον Τάσο Μπακασέτα, να κλαίει, πραγματικά να κλαίει, να σπαράζει, να σπαράζει. Ακριβώς. Και να κρατάει ψωμένη την φανέλα του George Baltoc. 4.500 κόσμος που είχε πάει οι Έλληνες στο Wembley έχουν κάτσει μετά το τέλος και αποθεώνουν τους Έλληνες διεθνείς, οι οποίοι έχουν πετύχει κάτι ιστορικό. Έχουν κερδίσει για πρώτη φορά την Αγγλία μέσα στο Wembley κιόλας, σε μία νίκη που είναι γλυκόπικρη. Σε άλλες περιπτώσεις θα λέγαμε ότι υπάρχει ένας θρίαμβος αθλητικής φύσης και ότι θα συζητάγαμε για φοβερό ποδόσφαιρο. Επική αλλά... νίκη, ακριβώς. Μεγάλο αγώνα. Εδώ... Και τώρα συζητάμε όλοι για το σθένος, τη δύναμη, για την ψυχή, την ελληνική ψυχή. Δηλαδή δεν νομίζω να μην υποκλήθηκε άνθρωπος. Και επειδή από χτες γίνονται και ακούγονται πολλά, αυτή είναι η μόνη απάντηση. Οι Έλληνες είναι αυτό, είναι αυτοί που βρέθηκαν εκεί και χειροκρότησαν. Η ψυχή των παιδιών αυτών είναι η ουσία αυτού που πρέπει να κρατήσουμε για ένα νέο παιδί που χάθηκε. Έτσι ακριβώς. Τόσο αφημία ξαφνικά. Να σου πω, όπως είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αυτό ήταν ένα σαν πάρτι, ένας φόρος τιμής με τον καλύτερο τρόπο για να τιμηθεί η μνήμη του George Baltoc. Ενός λεπτού σιγή πριν από το παιχνίδι, στα πλάνα που βλέπουμε, με μαύρα περιβραχιόνια, όχι μόνο οι δικοί μας διεθνείς, αλλά και οι ποδοσφαιριστές της Αγγλίας, γιατί στην Αγγλία ήταν πάρα πολύ αγαπητός ο George Baltoc, εκεί είχε γεννηθεί, είχε παίξει στη Sheffield United, είχε κάνει πιο πολύ φιλανθρωπική προσφορά. Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά και εδώ είναι το γκολ στα 49 που βάλε φωτιά στο Wembley. Πραγματικά ο Παυλίδης με το που το έβαλε, αν βλέπεις τα πλάνα, βγάζει το πρώτο που έκανε το περιβραχιόνι και το υψώνει στον ουρανό. Αφιερωμένο το γκολ, το πρώτο γκολ της Ελλάδας στο Wembley, αφιερωμένο στον George Baltoc. Όλη μια γροθιά, όλοι κοιτάνε ψηλά. Όλοι κοιτάνε ψηλά. Ο κόσμος... Είναι ανατριχιαστικές οι εικόνες αυτές. Είναι στιγμές που απέφυγεσαι να ζήσει κάποιος. Δηλαδή δεν θέλεις αυτό να ήταν πραγματικό και βλέποντας αυτό τον αγώνα να έχεις αυτά τα συναισθήματα. Γιατί όλο αυτό είναι υπό το μανδύα ενός τεράστιου πένθους. Και τα παιδιά αυτά δεν το βάλαν κάτω γιατί σοφαρίστηκαν. Και σοφαρίστηκαν από την Αγγλία και από τον Μπέλιγχαμ, ένα παίκτη τεράστιας αξίας. Και παρόλα αυτά εδώ... Στο 94 απάντησαν γιατί είχαν μπει με σκοπό να πάρουν από το παιχνίδι αυτό που άξιζαν. Έλβη, είδαμε και την ομιλία του Τάσου Μπακασέτα, του αρχηγού της Εθνικής, στα αποδυτήρια με τη σθένος. Εμψύχωσε, γιατί αυτό είναι και ο ρόλος του. Παιδιά, αυτό είναι ακριβώς το βίντεο. Και πάμε να δούμε ένα βίντεο και μετά, Μάκη, να μας δώσει και τις νεότερες πληροφορίες. Ένα βίντεο για τη μνήμη αυτού του παιδιού, για το χρονικό. Τα τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα, το όνομα μου είναι Γιώργος now. And I can say, I don't put me under pressure, I don't want to say anymore. Next camp, I promise. Το γελαστό παιδί του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν είναι πια εδώ, βυθίζοντας το πένθος στο ελληνικό αλλά και το αγγλικό ποδόσφαιρο.
Ο 31χρονος Άσος του Παναθηναϊκού, ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία στα γήπεδα της Premier League και μετά από μεγάλη προσπάθεια κατάφερε να εκπληρώσει το όνειρό του και να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του στη Γλυφάδα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά και ιατροδικαστής, ο οποίος κατά την νεκροψία νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε, διαπίστωσε πως ο θάνατός του οφείλεται σε πνιγμό. Ως αιτία θανάτου, το 39χρονο διεθνούς ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, George Baldock, ορίζεται πνιγμός εντός ύδατος. Εντοπίστηκαν μακροσκοπικά αφαιρώδεις μικροφυσαλίδες. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων, ελήφθησαν δείγματα κατά την νεκροτομή. Το σώμα δεν έφερε σημάδια, τραύματα ή μόλοπες, που να παραπέμπουν σε τυχόν εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του, καθώς δεν μπορεί να αποσαφινιστεί αν κάποια παθολογική αιτία ή άλλη ήταν αυτή που συνετέλεσε στον πνιγμό του διεθνούς ποδοσφαιριστή. Ο Baldock ήταν αγαπητός τόσο στους φιλάθλους όσο και στους γείτονές του στη Γλυφάδα, οι οποίοι στην κάμερα του πρωινού Σουσού περιγράφουν τι άκουσαν το μοιραίο βράδυ, ενώ κάνουν λόγο για ένα καλό παιδί. Είδα την πυρονάζια αστυνομία και το ΕΚΑΒ που ήρθε μετά και τον βγάλανε. Τι ώρα το είδατε αυτό? Γύρω στις 10.30, 11 νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα. Ένας αστυνομικός που είχε στην πισίνα νομίζω. Ναι, είδα δύο. Κάτω στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Είδαμε κάποιες κινήσεις, κατά τις 8 είδαμε ένα περιπολικό απέναντί μας και δυστυχώς μάθαμε τα άσχημα νέα για τον ποδοσφαιριστή, το οποίο ήταν και πελάτης μας εδώ στο μαγαζί, τον ξέραμε τον άνθρωπο και στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Πολύ καλός άνθρωπος. Συγκλονισμένα από τον τραγικό θάνατο του ποδοσφαιριστή είναι και τα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά πρακτορία, τα οποία φιλοξενούν ρεπορτάζ για το θάνατό του. Σοκαρισμένοι με τον απροσδόκητο χαμό του Baldock, παραμένουν οι παίκτες της Εθνικής, οι οποίοι λίγες ώρες πριν τη σέντρα στην αναμέτρηση με την Εθνική Αγγλίας, πληροφορήθηκαν την τραγική είδηση. Φίλε, είναι αδύνατο να πιστέψουμε ότι ο αγαπημένος μας φίλος και συμπαίκτης, ο Τζόρτζ, δεν είναι πια μαζί μας. Ο πόνος μας είναι απερίγραπτος. Απόψε θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε τη δύναμη της ψυχής του, η οποία είναι φωτεινό παράδειγμα για όλους μας. Η σκέψη μας είναι στην οικογένειά του. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, φίλε. Ο Τζόρτζ πάντα ήταν το παράδειγμα για αυτή την ομάδα, γιατί πολλές φορές έδινε και την ψυχή του, έβαζε πιο πάνω την ομάδα από όλους και θυσίαζε ακόμα και τη σωματική του ακεραιότητα. Και σήμερα μέσα στο παιχνίδι θα είναι το παράδειγμά μας. Ο καθένας από εμάς θα θυσιάσει τον εαυτό του για να τον τιμήσουμε όπως του αξίζει. Να είμαστε όλοι έτοιμοι. Πάμε! Πάμε! 1, 2, 3! Ως ένδειξη πένθους και συμπαράσταση στην οικογένεια του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή, οι παίκτες της Γαλανόλευκης μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με μαύρα περιβραχιόνια, ενώ κρατήθηκε και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. Στα Μάτριξ του σταδίου ανέβηκε η φωτογραφία του Baldock με τη φανέλα της Εθνικής και δίπλα γράφτηκε το όνομά του, αλλά και η χρονολογία γέννησης και θανάτου, ενώ οι φίλαθλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, τιμώντας έτσι τον άσο των γηπέδων. Η σύζυγός του, Άναμπελ, είπε αντίο στο σύντροφό της με ένα σπαρακτικό μήνυμα στα social media. George, αγάπη της ζωής μου, αδερφή ψυχή μου, ο τέλειος πατέρας ενός πανέμορφου αγοριού. Μαζί σου είχα ολοκληρωθεί. Ήσουν ο κόσμος μου και γνωρίζω ότι ήμουν ο δικός σου. Είσαι μαζί μου τώρα που ο Μπρόντι χαμογελάει. Ο κόσμος μου δεν θα είναι ποτέ ο ίδιος, αλλά θα τα καταφέρω για τον Μπρόντι. Στο υπόσχομαι. Θα σε αγαπώ για πάντα και για πάντα, G. Your name. Δεν υπάρχουν λόγια, δεν υπάρχει τίποτα για να πεις μπροστά σε όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί. Και Ελβή, σε αυτή τη γυναίκα που η τραγική ηρωνία της ζωής τη φέρνει να χάνει τον σύντροφό της, τον άνθρωπό της, το άλλο της μισό, τον πατέρα του παιδιού της, την ημέρα που το παιδί τους έχει τα γενέθλιά του. Είναι τα λόγια που λέει στο post το οποίο ανέβασε η ίδια. Σου τρυπάνε την ψυχή. Ραγίζει καρδιές. Θα βρω τη δύναμη να συνεχίσω για το παιδί μας. Ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται δίπλα στην οικογένεια και στη σύζυγο και στο παιδί για όλη την υπόλοιπη ζωή του παιδιού. Θα το στηρίξει με δήλωση της ΠΑΕ σε ό,τι μπορούν. Είναι το ελάχιστο
αυτό που μπορεί να γίνει για ένα παιδί το οποίο δεν ξέρω πόσο μεγαλώνοντας θα μπορεί να σκεφτεί τα γενέθλιά του. Τραγικό. Που συμπίπτουν με θάνατο του πατέρα του. Και αυτό που λες είναι το πολύ σωστό. Ο καθένας σας κάνει το ελάχιστο από τη μεριά του στη μνήμη αυτού του παιδιού με σεβασμό. Είναι το, αυτό που λες ότι είναι το ελάχιστο που θα κάνει ο Παναθηναϊκός, σας κάνει ο καθένας από όσο τον αφορά το ελάχιστο με σεβασμό στη μνήμη αυτού του παιδιού. Και σε αυτή την οικογένεια που μένει πίσω, να πούμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια, δεν φτάνουν τα λόγια. Υπάρχει, φεύγει ένας άνθρωπος, μπορεί πολλές φορές να μην βλέπει τους συμπαίκτες του, να μην βλέπει τον Παγκασέτα, τον αρχηγό της αρχικής Ελλάδας, να θέλει να τονώσει με δύναμη τους συμπαίκτες του και να μπουν να δώσουν αυτή τη μάχη και να του την αφιερώσουν, τη νίκη, τον αγώνα που θα δώσουν. Και μετά τα κλάματα των ανθρώπων αυτών, τους παράζουν. Αυτές που είδαμε χθες. Και αυτός ο ξαφνικός χαμός πρέπει να γίνει μάθημα, να μην ξεφεύγουμε, να μην παθιαζόμαστε, να μην βρίζουμε, να μην καταριόμαστε παίκτες επειδή δεν συμφωνούμε εμείς με κάποια ομάδα. Οι παίκτες απέδειξαν χθες ότι είναι όλοι ενωμένοι και μια γροθιά. Ακριβώς. Αυτό το ποδόσφαιρο να θέλουμε να βλέπουμε πάντως. Όλους ενωμένους. Το ποδόσφαιρο. Δηλαδή εικόνες πραγματικά. Τη ζωή. Ελβί, αυτό που λες είναι το σημαντικότερο και αυτό πρέπει να. Γιατί να πολύ κρατήσουμε. Εύκολα ένας φύλαθλος εξτομίζει κάτι κακό. Μπράβο, και βλέπουμε μια κατάρα και ένα που αφορά την οικογένεια ή αφορά το χρώμα της φανέλας που φοράει ένας ποδοσφαιριστής. Που είναι ένα παιχνίδι. Έτσι, 90 λεπτά. Δεν είναι κάτι περισσότερο. Όμως είναι αυτό που βλέπουμε στα ποδητήρια και αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό είναι που πρεσβεύει ο αθλητισμός. Να μην το ξεχνάμε, τυφλωμένοι από άλλα πράγματα. Και γενικότερα να μην ξεχνάμε ότι πρέπει πάνω απ' όλα να είμαστε άνθρωποι και να δείχνουμε σεβασμό σε Λένη, κάθε ανθρώπινη λίγο κατάσταση. Όμως εμένα μου άρεσε και ο Παναθηναϊκός, αυτό που κάνει η ομάδα του Παναθηναϊκού, που είναι δίπλα σε αυτή τη μητέρα, δίπλα σε αυτό το παιδί. Και, γιατί ο καιρός θα χρειαστεί βοήθεια συγκεκριμένη, φαντάζομαι, η μητέρα και το παιδί, και θα είναι ο Παναθηναϊκός πάντα δίπλα. Αυτό το είναι συγκινητικό. Έχουμε λίγο, Γιώργο, με ήχο να το ακούσουμε. Ξέρουμε πολύ καλά τι ομάδα είμαστε και τι έχουμε καταφέρει για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Δεν έχουμε αφοβηθεί με κανέναν και θα πω να το δείξω το πρώτο λεπτό. Ξέρουμε την ιδιαιτερότητα του παιχνιδιού. Πολλοί από εμάς ξέρουν τι σημαίνει ο Τζόρτζ και τι παιδί ήταν. Ο Τζόρτζ πάντα ήταν το παράδειγμα για αυτή την ομάδα, γιατί πολλές φορές έδινε και την ψυχή του, έβαζε πιο πάνω την ομάδα από όλους και θυσίαζε ακόμα και τη σωματική του ακεραιότητα. Και σήμερα μέσα στο παιχνίδι θα είναι το παράδειγμά μας. Ο καθένας από εμάς θα θυσιάσει τον εαυτό του για να τον τιμήσουμε όπως του αξίζει. Να είμαστε όλοι έτοιμοι. Πάμε! Πάμε! 1, 2, 3! Δεν είναι, το βλέπω και μου σκύνονται η τρίχα. Και σε δύο μέρες έχουμε ξανά αγώνα που φαντάζομαι ότι και εκεί οι παίκτες θα είναι. Μάκη μου, τι περιμένουμε τώρα? Περιμένουμε σε 10 με 15 μέρες αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, οι οποίες θα ρίξουν φως τελικά στην υπόθεση αυτή, γιατί ο ιατροδικαστής μπορεί να είπε ότι είναι πνιγμός, να αποφάνθηκε για πνιγμό, αλλά δεν έχει αιτιολογήσει τι προηγήθηκε και πνίγηκε αυτός ο άνθρωπος. Αν είχε κάποιο παθολογικό αίτιο, αν είχε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά του άνθρωπος αυτός. Αν, από τι έπεσε στην πισίνα, γιατί από ό,τι έχουμε μάθει, έκανε μπάνιο. Κολυμπούσε ο άνθρωπος αυτός. Τι συνέβη κατά τη διάρκεια του μπάνιου που έκανε στην πισίνα και έφυγε από τη ζωή. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Είναι εύτοχα τα λόγια. Έλβη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Να πούμε ότι η κηδεία θα γίνει την άλλη εβδομάδα, το τέλος της άλλης εβδομάδας, στην Αγγλία. Στην Αγγλία που είναι και η χώρα που γεννήθηκε και η γενέτειρά του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλβη. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα βρεθούμε να τα πούμε για κάτι πιο ευχάριστο. Αυτό ακριβώς. Καλημέρα. Κορίτσι μου, γλυκό. Λοιπόν.